σας παιδιά, γεια σας. Αρχηγός, αρχηγός κόμματος, κύριε Μανιάδη. Σήμερα από εδώ, από το Άργος, ξεκινάμε τη μεγάλη προσπάθεια για το νέο φορέα της κεντροαριστεράς της σοσιαλδημοκρατίας. Από εδώ ξεκινάμε την προσπάθεια για να ξανακάνουμε την προοδευτική παράταξη πρωταγωνιστή. Το μήνυμα της Αργολίδας είναι δυνατό και θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε η θετική έκπληξη των επόμενων εκλογών. Από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από την Κέρκυρα μέχρι τα Δωδεκάνησα, μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον της πατρίδας. Αγωνιούμε για το σήμερα. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το αύριο. Μου λένε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που γυρνάω. Οι πολίτες νιώθουν ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Νιώθουν να απειλείται η ζωή τους. Και έχουν δίκιο. Έχουν πάψει να πιστεύουν. Έχουν πάψει να κοιτάνε μπροστά με αυτοπεποίθηση. Έχουν πάψει να δίνουν σημασία σε αυτά που τους λένε οι πολιτικοί. Και έχουν δίκιο. Φίλες και φίλοι, μεγαλώσαμε στην ελληνική περιφέρεια. Μεγαλώσαμε ανάμεσα στο ανέμελο παιχνίδι των παιδικών χρόνων.
τις ανησυχίες και την αγάπη των γονιών μας, τις συμβουλές δασκάλων και καθηγητών, την αλληλεγγύη της γειτονιάς και της τοπικής κοινωνίας. Μεγαλώσαμε μέσα στη ζεστασιά αξιών, όπως η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, η αριστεία, η εργατικότητα, η αυτοπεποίθηση, η περηφάνεια. Μάθαμε να δίνουμε, απλά και να δίνουμε, όχι και να πάρουμε κάτι ως αντάλλαγμα. Μάθαμε να προσφέρουμε. Στο σιδηρουργείο του παππού και του πατέρα μου έμαθα πώς σφυριλατεί στο πυρακτωμένο σίδερο για να του δώσεις το σχήμα που τελικά εσύ θέλεις. Έμαθα πώς παλεύεις στη ζωή για να κάνεις πράξη τα όνειρά σου. Έμαθα ότι όταν αγαπάς κάτι, το υπηρετείς. Και εδώ και πολλά χρόνια υπηρετώ αυτό που πολύ αγαπώ. Να μοιράζομαι ως ακαδημαϊκός δάσκαλος τη γνώση με τα νέα παιδιά, με τους φοιτητές μου, με το μέλλον της κοινωνίας μας. Αυτή μου η εμπειρία είναι που με οδήγησε στην πολιτική. Γιατί ένιωσα ότι μπορώ να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου, στον συμπολίτη μου. Η υποψηφιότητά μου είναι μια προσπάθεια αλλαγής στο κομματικό και πολιτικό σκηνικό της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι μια προσπάθεια που χαρακτηρίζεται πια από όλους ως η θετική έκπληξη Μανιάτη. Από εδώ, από εσάς, ξεκινά η θετική έκπληξη Μανιάτη. Για μας όμως δεν είναι έκπληξη. Βρίσκομαι ανταπόκριση από τους απλούς πολίτες όλη την Ελλάδα. Γιατί φέρνουμε κάτι διαφορετικό στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας. Στη μάχη ιδεών και επιχειρημάτων φέρνουμε ένα νέο πολιτικό πολιτισμό που στηρίζεται στην ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, το έργο. Φέρνουμε αξιόπιστες προτάσεις, τεκμηριωμένα επιχειρήματα, νέες ιδέες για την επόμενη μέρα του νέου φορέα και της χώρας μας, όπως το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Για να πάμε μαζί μπροστά, να φέρουμε την περιφέρεια στο κέντρο της πολιτικής, στον κόσμο της εργασίας και της προσφοράς, στο προσκήνιο. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να ενδιαφερθεί ξανά ο πολίτης για το αύριο. Να πάψουμε να είμαστε στάσιμοι. Να πάψουμε να είμαστε στάσιμοι όπως μέχρι σήμερα. Να αρνηθούμε την πολιτική ακινησία. Με έναν ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει μέτρα 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και χάνει πάνω από 10 μονάδες χωρίς εμείς να βελτιωνόμαστε. Να κάνουμε τη μεγάλη προοδευτική ανατροπή. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω το καθεστώς του παλαιού κομματικού καθεστώτος, των πελατειακών σχέσεων, που αντί να μάχεται το ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει να καταρρεύσει. Ένα πολιτικό καθεστώς της στασιμότητας, εγκλωβισμένο στη διαχείριση μηχανισμών, μακριά από την κοινωνία και τις προσδοκίες της. Η μάχη μας είναι δύσκολη. Είμαστε απέναντι σε δύο αρχηγούς κομμάτων και τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της χώρας. Και όμως, εμείς είμαστε η θετική έκπληξη των εκλογών. Θα είμαστε η θετική έκπληξη και μετά την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος. Γιατί ξεκινήσαμε για ένα νέο προοδευτικό κοινωνικό κίνημα που θα αγκαλιάσει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Με νεανικό ρομαντισμό και ενθουσιασμό, με εμπειρία, γνώση και δημιουργικότητα, που θα ξαναδώσει εθνική αυτοπεποίθηση και κοινωνική αλληλεγγύη στους Έλληνες. Από τον άνεργο και τον απλήρωτο υπάλληλο του ιδιωτικού τομέα μέχρι το χαμηλοσυνταξιούχο, το μικρό αγρότη, την κατακαιρματισμένη μεσαία τάξη. Μαζί θα δημιουργήσουμε το σύγχρονο προοδευτικό ευρωπαϊκό κίνημα της σοσιαλδημοκρατίας. Με ριζοσπαστικές τομές και νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας. Με εμβάθυνση της δημοκρατίας. Με διαφάνεια, αξιοπιστία, αντιπροσωπευτικότητα. Με ξεκάθαρη φωνή των πολιτών. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Κίνημα ενός σύγχρονου
προοδευτικού πατριωτισμού που θα εκπροσωπεί τους σημερινούς μη προνομιούχους, το σύγχρονο πρεκαριάτο, όσους βρίσκονται στο περιθώριο, όσους ζουν στην ανασφάλεια, τη νέα γενιά της γνώσης, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, που δεν συμβιβάζεται, που θέλει να τα ανατρέψει όλα, τους μικρομεσαίους που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Σε όλη την Ευρώπη δώσαμε 40% πιο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα σε 700.000 ελληνικές οικογένειες μέσα από το κοινωνικό ηλιακό τιμολόγιο. Εμείς μαζί υλοποιήσαμε το πιο σπουδαίο έργο στήριξης της οικονομής, το εξοικονομώ κατοίκον. Σήμερα 50.000 φτωχές ελληνικές οικογένειες έχουν καλύτερα σπίτια, ενεργειακά θωρακισμένα, εξοικονομούν πάνω από 400 ευρώ το χρόνο από ενεργειακές δαπάνες. Σας ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου.